Κυρίες και κύριοι, δεν θα έπρεπε, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να συζητάμε για τους δρομείους της Κωνσταντινούπολης δίχως να αναφερόμαστε στις καπαδοκικές κοινότητες της πόλης. Και τούτο, διότι οι περισσότεροι Κωνσταντινοπολίτες έλεγχουν την καταγωγή τους από την περιοχή της Καπαδοκίας. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1927-1931, μετά την καταμέτρηση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη από την Επιτροπή της Νητικής Ανταλλαγής των Πληθυσμών, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος απογραφών των Ρωμιών και του τόπου καταγωγής του. Μελετώντας τον, παρατηρούμε πως, αν και οι Ρωμιοί της Καπαδοκίας που δηλώνουν το τόπο καταγωγής τους ήταν πολλοί, ωστόσο είναι σίγουρο πως η καπαδοκική παροιμία των Ρωμιών της πόλης είχε ακόμα περισσότερα άτομα ανάμεσα σε εκείνους που δήλωναν ως τόπο καταγωγής τους την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο, ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη 118.822 Ρωμιοί. Αλλά αναλύοντας τον κατάλογο εκείνο, αναλύοντας την γενεαλογική καταγωγή των Ρωμιών της Καπαδοκίας στην πόλη του Κωνσταντίνου, παρατηρούμε πως, επί παραδείγματι, οι 376 Καπαδόκες που είναι και καταγεγραμμένοι κατά αλφαβητική σειρά με πρώτο γράμμα του επωνύμου τους από Α, να αρχίσουμε μόνο για το Α να μιλήσουμε, κατανέμονται ως εξής. Από την Ήλδη ήσαν 112. Από την Κεσάρια 84 άτομα, από την Νεάπολη 61, από τον Προκόπη 31, από το Εικόνιο 21, τη Συνασό 10, την Ιωσγάτη 10, το Εντζέσο 9, την Μουταλάσκη 9 κλπ. Από την κατανομή αυτή φαίνεται, είναι φανερό πως αρκετοί δήλωναν ως τόπο καταγωγής τους την πόλη ή την Κωμόπολη που ήταν κοντύτερα στα χωριά τους. Αν και οι Κωνσταντινοπολίτες έλεγαν απλά ότι ήταν Ρωμιοί της πόλης ή οι πολίτες και όχι τον τόπο καταγωγής τους, πολλοί Καπαδόκες δεν το φανέρωναν και για άλλους λόγους, όπως τον λόγο της αστικοποίησης και της νεοπρωτευουσιάνικης, θα έλεγα, νοοτροπίας ορισμένων. Προτιμούσαν δηλαδή να λένε πως είναι πολίτες, με το ειδικό βάρος που έκρυβε η λέξη αυτή, παρά να αναφέρονται ως καραμαλίδες, όπως ήταν ευρύτερα γνωστοί οι δικοί τους, με τον παράξενο τρόπο ομιλίας και την επαρχιώδικη συμπεριφορά. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι που δεν το έλεγαν γιατί απλά δεν το γνώριζαν. Κυρίες και κύριοι, η Κωνσταντινούπολη ήταν η δεύτερη πατρίδα των Ρωμιών της Καπαδοκίας. Πλήθος Καπαδόκες εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Κωνσταντίνου ήδη από τα χρόνια της άλωσης. Μετά την πτώση της πρωτεύουσας, όλα ερήμωσαν εκεί. Ο Μωάμεθ Β' που ήθελε να την ξαναζωντανέψει, έδωσε εντολή να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη χιλιάδες Ρωμιοί από τη σφίζουσα σε ελληνισμό Καραμανία για να την ανασυνοικήσουν και να τη δώσουν ζωντάνια. Ο Γιώτα Κονιαλή αναφέρει, εκμεταλλεύτηκαν σαν να ήταν μεταλλείο του ανθρώπινου γένους στα κόμματα της Καραμανίας. Η νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, άκμασε, άνθησε και καλοποίστηκε εκ νέου με τον ιδρώτα, το μόχο, την τέχνη και το υψηλό καλλιτεχνικό αίσθημα των εξόριστων από το Εικόνιο. Ο Κονιαλή, που αντλεί στοιχεία από το άρθρο του Σιγαμπετίν Ντεκιντάγ, αν το διαβάζω καλά, αναφέρει πως ο εν λόγω καθηγητής έγραφε και τα εξής. Οι εργάτες και οι τεχνίτες του Εικονίου και των Λαράνδων στάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη από τον Μαχμούτ Πασά το 1466 με το 1467. Ο δε διαδεύτης του Μαχμούτ Πασά, Ρουμ Μεχμέτ Πασάς, έδωσε μεγαλύτερη σημασία στο ζήτημα της μετήγησης. Μετά από την στον Ισχάκ Πασά ήττα του Καραμάνογλου στο του Καραμάνου Κασίμ Μπέι πλησίο του Μουτ, οι κάτοικοι του Αξαράι αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στην Κωνσταντινούπολη το 1471. Σύμφωνα με έγγραφο που βρίσκεται στο Μουσείο Τόπ Καπί με το τίτλο «Μητρών Απογραφής Πληθυσμού και Κτηρίων της Κωνσταντινούπολης», το 1477 υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη 750 σπίτια καπαδοκών. Το 1551 ο περιηγητής Νικολάη αναφέρει: «Κοντά στο Επταπύργιο υπάρχει μακρά οδός, τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος κατοικείται από καραμαλίδες, οι οποίες ζούσαν ασχολούμενοι με το εμπόριο και τη χειροτεχνία. Είναι πολύ ευφυείς και επιτίδιοι έμποροι και βιοτέχνες, διακρίνονται δε στη χρυσοκοεία και την κεντητική. Οι άντρες τίνονται όπως οι άλλοι Έλληνες, ακολουθούν τις ίδιες παραδόσεις και την ίδια θρησκεία, υπακούν δε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης».
Ο Αρμένιος πολιτικογράφος Ερεμία Τσελεμπή αναφέρει ότι οι Καραμαλίδες ζούσαν στην τοποθεσία Ναρλή Καπή της Κωνσταντινούπολης και εκκλησιάζονταν στα Ιψομάθια στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου των Καραμανιωτών, όπως την έλεγαν. Σύμφωνα με τους περιηγητές εποχής, οι γυναίκες των πλουσίων Ελλήνων της Καπαδοκίας πήγαιναν στην εκκλησία τους φορτωμένες χρυσαφικά. Με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και το Σύνταγμα του 1876, επιχειρήθηκε η ομογενοποίηση των κατοίκων της Οθωμανικής κοινωνίας και η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην Οθωμανική κοινωνία. Οι άπιστοι, όπως ονομάζονταν παλιότερα χριστιανοί, αναγνωρίζονται πλέον ως Οθωμανοί που ανήκουν στο Ρουμιλέ. Οι Ρωμοί εκμεταλλεύτηκαν τον νόμο των ίσων ευκαιριών και διακρίθηκαν σε πολλοί τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αξίζει να αναφερθεί πως οι περισσότεροι εκλεγμένοι Έλληνες αντιπρόσωποι στην Οθωμανική Βουλή κατάγονταν από την περιοχή της Καπαδοκίας. Λόγοι οικονομικοί αλλά και ανασφάλειας οδήγησαν τους Ρωμίους της Καπαδοκίας σε άλλα μέρη για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Ο κυριότερος δρόμος του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος τους οδηγούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν δε τόσο μεγάλη τάση πηγής τους που ακόμα και οι μανάδες νανούρισαν τα παιδιά τους λέγοντας «Το αγόρι μου θα κινηθεί, θα μεγαλώσει, θα ξενιτευτεί και θα κερδίσει χρήματα. Νάνι μωρό μου, νάνι». Όταν λέει ο Θεός έριξε από τον ουρανό ένα αλέτρι, ένα βιβλίο και μια ζυγαριά, τρέξαν οι στρατιώτες και πήρανε το αλέτρι. Τρέξαν οι πόντοι και πήραν το βιβλίο. Τρέξαν και οι καραμαλίδες και πήραν τη ζυγαριά. Οι πολυμήχανοι Καπαδόκες με το εμπορικό τους δαιμόνιο προόδευσαν στον οικονομικό τομέα και έγιναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους της Ανατολής. Πολλοί μετανάστες έπαιρναν μετέπειτα και τις οικογένειές τους, οπότε ρίσσονταν στα ξένα μέρη και γίνονταν τα ξένα μέρη πλέον οι νέες τους πατρίδες. Στην πόλη, οι κάτοικοι των καπαδογικών κοινοτήτων είχαν δικά τους επαγγέλματα και συντεχνίες. Για παράδειγμα, οι ορμοί της Κελμύρας ασχολούνταν ως επιτοπλίσεων με το εμπόριο σταριού, του Ταυλοζούν με το εμπόριο ξυδείας, οι Συνασίτες με το εμπόριο χαβιαριού, οι Φερδικιώτες γίνονταν ταβερνιάριδες και νηματοπόλες, οι Καρβαλιώτες έμποροι σιτηρών και σαράφιδες, οι Αραβανιώτες από το Αραβανί της Καπαδοκίας κουρίς και καφεπόλες, ήλωσης αχυραπόλες, οι Σαλαζέοι καπνοπόλες, οι Μυστιώτες, αγαπητέ Κώστα Κιλτίδη, παπλωματάδες, οι Μουδαλασκώτες λιθοξόοι και τυρέμποροι, οι Νεαπολίτες ορυθοτρόφοι, τυροκόμοι, οι Τιανείς καπνέμποροι, οι Φλοϊτονοί καπλοπόλες και λαδέμποροι, οι Ανακιώτες μπακάλτες, οι Προκοπιείς έμποροι και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί σε όλα τα χωριά της Καπαδοκίας και να δούμε το κάθε χωριό να έχει ιδιαίτερη συντεχνία στην πόλη. Πολλοί πλούτησαν και αρκετοί κατέλαβαν ανώτερες θέσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική τους στο εμπόριο, τη διπλωματία και την κοινωνική ζωή. Οι απόδειλοι είχαν αξιοζήλευτη αλληλεγγύη μεταξύ τους, βοηθώντας την υλική και πνευματική προκοπή των συμπατριωτών τους. Στις 6 Δευτέρου του 1872 ίδρυσαν την Καπαδοκική Εκπαιδευτική Αδελφότητα με σκοπό τη δημιουργία σχολείων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και ένα χρόνο μετά, το 1873, την Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή για επιστασία και υποπτία των εκπαιδευτηρίων τους. Αρρωγός τους ήταν ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, που θεωρεί το πατήρ και γεννήτων των εν τη Ανατολή Συλλόγων. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε το βιβλιοπωλείο του Σεϊτανίδη, όπου γίνονταν το λεγόμενο δασκαλοπάζαρο των αδελφοτήτων που ήθελαν να στείλουν εκπαιδευτικούς στα χωριά και τις πολιτείες τους. Οι Ρωμιοί Καπαδόκες είχαν τις κοινότητές τους στα Ψωματιά, στο Κοντοσκάδι, στο Γεντίκουλη, στο Σκούταρι και σε άλλα μέρη της Κωνσταντινούπολης. Άνθρωποι αξιοπρεπείς. Στην αξιοπρέπεια και την υγεία δεν γίνεται οικονομία, έλεγαν. Ήξεραν πολύ καλά τι θα πει κουμάντο. Προσεκτικοί και μετρημένοι στις σχέσεις με τους άλλους. Ήταν εντάξει σε εμπορικές τους συναλλαγές. Παταχτσί, Καπαδόκι, σπάνια τα έβρισκες. Από την Καπαδοκία είχαν την καταγωγή τους πολύ διακεκριμένοι Κωνσταντινοπολίτες. Ακούγοντάς τους θα συνειδητοποιήσουμε την δυναμική παρουσία
των κοινοτήτων της Καπαδοκίας. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Παΐσιος Β' ήταν Κυσαριώτης. Ξέχωρο τέκνο για τους Καπαδόκες ήταν ο από το Ιντζέσου καταγόμενος διευθυντής της Μεγάλης του Γένου Σχολής, Μητροπολίτης Κεσαρίας και αργότερα Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωάννης ο Αναστασιάδης. Ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Φίλιππος Αγαθάγγελος ήταν από τα στέφανα της Καπαδοκίας. Ανάμεσα στα άλλα δίδαξε και στην Πατριαρχία Ακαδημία του Κωνσταντινούπολης. Ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Γρηγοράς Γερμανός κατάγεται από την Καπαδοκία. Δίδαξε στις ενωριακές σχολές του Βαφιοχωρίου, του Σταυροδρομίου και ήταν διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της Χάλτης. Από το Εντζέσου κατάγονταν ο ιερέας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Οδόχου Πηγής του Παλικουλή Ευγένιος του Κεσαρέας. Από το Φερτέκι της Καπαδοκίας ο αρχηγέτης της φαναριώτικης οικογένειας Καρατσάς, από την οποία αναδύθηκαν οι ηγεμόνες της Μοντοβλαχίας και Δερμηνής της Ψηλής Πύλης. Ο Καπαδόκης Θωμαΐδης Δημήτριος είχε τις καραμαλίδικες εφημερίδες Αναθεώρηση και Μικρά Ασία. Ο λαογράφος Βαγιάννης Κωνσταντίνος από την Νεάπολη σπούδασε μεγάλη του γέννη σχολή και κατόπιν στην Αθήνα. Ήταν μεγάλος ομικός στο Πανεπιστήμιο του Κωνσταντινούπολεως και μέλος του Αγγελωτικού Δικαστηρίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διακρίθηκε ως ηγεμόνας της ΣΑΜΟΥ, ως υπουργός δικαιοσύνης της Χευμάτων και ως υπουργός εμπορίου. Από το Ανδρονίκη της Καπαδοκίας καταγόταν ο μεγάλος ιστορικός και πολιτικός Παύλος Καρολίδης ή Καρλόγλου, ο οποίος σπούδασε στη Μεγάλη του Γένου Σχολή, δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη και μετέπειτα διαδέχθηκε τον Κωνσταντινοπολίτη Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, συνέδρα της ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγραψε σπουδαία ιστορικά βιβλία, όπως και δημιούργησε τους χάρτες Καρολίδη που όλοι ξέρουμε από τα παιδικά μας χρόνια και εκλέχθηκε στην Οθωμανική Βουλή ως βουλευτής Αϊδινίου. Ο καθηγητής θεολογίας και φιλοσοφίας Αντωνιάδης Βασίλειος καταγόταν από το Ιντζέσου της Καπαδοκίας. Δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη και δημοσίευσε μελέτες του σε διάφορα παιδικά όπως στο ταχυδρόμο της Κωνσταντινούπολης. Ο φιλόλογος και λαογράφος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βαλαβάνης ο Ακίμ από το Αραβανί της Καπαδοκίας εργάστηκε ως καθηγητής σε εκπαιδευτήρια του Κωνσταντινούπολεως όπως στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο, στο Λιογαλλικό Λύκειο του Χατζηχρίστου, το Ιωακιμίδιο Παρθενιακογείο και τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Από την Κεσάρια καταγόταν επίσης ο βουλευτής Σμύρνης και Ειδηνίου Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ που σπούδασε δικηγορική και στη νομική σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Από το Ανδρονίκη της Καπαδοκίας καταγόταν ο φιλόλογος και γνώστης ανατολικών γλωσσών Καρολίδης Ιορδάνης, που δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ο αρχαιοδίφης και ιστορικός ερευνητής συγγραφέας Λεβίδης Αναστάσιος σπούδασε στη Μεγάλη του Γένου Σχολή και κατάγονταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο ή αλλιώς Εβερέκ της Καπαδοκίας. Ο διευθυντής του Ελληνικού Φροντιστηρίου Καμαριωτήσης της Χάλκης, ο Ομυρόλης ή Ομπρουλόγλους Αβράμιος, καταγόταν από το Ανδρονίκιο. Ο δάσκαλος Ρίζος Σεραφείμ ήταν από τη Συνασό. Ανάμεσα στα άλλα φοιτήσε και στη Μεγάλη του Γένου Σχολή και στο Λυσέ Ντε Γαλατά Σαράι. Ο διευθυντής ενωριακής σχολής Σταυροδρομίου, Σοφοκλής Γαβριήλ, καταγόταν γιατρός από τη Κεσάρια. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάνουμε στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Τότε που δημιουργείται το πρώτο ρεύμα προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη προς την Ελλάδα. Ήταν στις 11 Νοεμβρίου του 1942, όταν επιβλήθηκε ο φόρος της περιουσίας και τα υπάρχοντα των Ρωμιών, όπως βεβαίως και των Αρμενίων και άλλων εθνικοτήτων, φορολογήθηκαν με απίστευτα ποσά. Εκείνοι που δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν, στέλνονταν εξορία σε στρατόπεδα εργασίας στο Άσκαλε, ιδιαίτερα στο Άσκαλε του Ερζουρούμ. Πλήθος Ρωμιών της πόλης εξορίστηκαν. Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν για τις τραγικές καταστάσεις που έζησαν οι εξόριστοι. Γνωρίζαμε ελάχιστα, εάν δεν υπήρχαν δυο θαραλέοι καπαδόκια της πόλης, που κατέγραψαν στα ημερολόγια τους τις μαρτυρικές και απάνθρωπες ημέρες που έζησαν οι υπόχρεοι του φόρου περιουσίας και μας παρέδωσαν τα γραπτά τους κείμενα ως ιστορικά τεκμήρια μιας άλλης ακόμα σκοτεινής σελίδας της τουρκικής πολιτικής. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Κιουρτσόγλου Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε το 1887 στην Καρβάλη της Καπαδοκίας και μετήκησε στην πόλη όπου έμεινε στην περιοχή Κασίμ Πασά του Κεράτιου Κόλπου, στην οποία περιοχή είχε και εργοστάσιο παρασκευή στους αμέλειου, ταχυνιού και ζωντροφών. Βεβαίως γι' αυτά εξορίστηκε. Ο άλλος που κατέγραψε τα συμβάντα ήταν ο Χατζηδημητριάδης Γεώργιος. Γεννήθηκε το 1883 στην Ήλ της Καπαδοκίας και πέθανε στην πόλη το 1968. Ο Χατζηδημητριάδης Γεώργιος
Έμενε στην Καλκιδόνα και είχε δύο καταστήματα στην πόλη. Το ένα στο Γαλατά και το άλλο στο Εμίνον. Όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, εξορίστηκε στο άσκελε του Ερζερούμ. Το χρονικό διάστημα που ήταν στην εξορία, όλη εκείνη την περιουσία του πουλήθηκε σε πληστηριασμό. Παρόλα αυτά, παρόλε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Ρωμινοί της πόλης, έμεναν στην πόλη τους έως το 1964. Οπότε ήρθαν οι μαζικές απελάσεις των Ελλήνων υπηκών, που παρέστηραν και πολλές χιλιάδες Ρωμιούς με τουρκική υπηκότητα. Όμως η μεγάλη αφέμαξη των Ρωμαίων κοινοτήτων έγινε κυρίως στη δεκαετία του 1970, ιδιαίτερα μετά το 1974. Παρόλες όμως τις αφαμάξεις, αρκετοί Έλληνες αντιπολίτες παρέμειναν στα σπίτια τους, προσφέροντας τη δική τους θετική άβρα στην πόλη. Τη μοναδική πόλη στον κόσμο που γράφεται με κεφαλαίο Π. Δεν υπάρχει, θα υπάρξει άλλη πόλη που να γράφεται με κεφαλαίο Π. Πολλοί διακρίθηκαν από αυτούς στο εμπόριο της τέχνης και τον πολιτισμό. Να πούμε ορισμένους. Ο μεγάλος σκηνοθέτης και συγγραφέας Ηλίας Καζάν, η Καζαντζίουγλου του Γεωργίου και της Εθνεάς Σισμάνογλου, το γένος της Άννας Καραϊωσιφόγλου. Ο Ρωμιός που πήρε τρεις φορές το Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη γεννήθηκε σε Κωνσταντινούπολη από γονείς που κατάγονταν από την Κερμύρα της Καπαδοκίας. Πολλοί καπαδόκες της πόλης ξεχώρισαν για τη φιλανθρωπία του, όπως ο Καρβαλιώτης Ουζούνογλου Παύλος που έμενε στο Σκούταρι. Ήταν έμπορος σταριού και ζωοτροφών και βοηθούσε Ρωμιούς αλλά και Τούρκους. Τα παιδιά και τα εγγόνια του προτέμουν σήμερα στο εμπόριο και τα γράμματα. Κυρίες και κύριοι, όταν το φθινόπωρο του 1918 το θωρηκτό Αβέροφ, το πλοίο θρύλος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ύψωσε την ελληνική σημαία στην Κωνσταντινούπολη και περήφανο λυκνιζόταν στα κύματα του Βοσφόρου, τίποτα δεν κρατούσε τους Ρωμιούς της πόλης του Κωνσταντίνου στα σπίτια τους. Πολύ κρυφά κι άλλοι φανερά τρέχουν να ζήσουν τις στιγμές. Ανάμεσά τους μια ιστορία που μου υπόθηκε ο Μιλτιάδης Απτόσογλου από τη Μουταλάσσια της Καπαδοκίας. Βλέποντας το θηλυκό θωρηκτό τα μάτια του θολώνουν με τη σημαία μέσα μπροστά στην πόλη, μέσα στην πόλη. Τα μάτια του θολώνουν από δάκρυα συγκίνησης. Φωνάζει περήφανα Αβέροφ, Αβέροφ, πού να δει το Τούρκο νυχτοφύλακα που με μάτια κατακόκκινα από θυμό το στοχοποιούσε. Το καταλαβαίνει 3 χρόνια αργότερα, το 1921, όταν βαδίζοντας το πέραν τον ακούει να τον βρίζει και να τον απειλεί. Ήταν τότε που εάν ένας Τούρκος σκότωνε Ρωμιό, όχι μόνο δεν το τιμωρούσανε, αλλά του έλεγαν και μπράβο. Καταλαβαίνοντας το κίνδυνο, ο Μιλτιάδης τρέχει στο αγγλικό προξενείο και ζητάει άσυλο, το οποίο και του δίνεται. Οι Άγγλοι για να τον προστατεύσουν το στέλνουν Σαλονίκη, όπου χτίζει μια παράγκα στην πλατεία των δικαστηρίων, κάνοντας διάφορες δουλειές. Αργότερα έφερε και τη γυναίκα του Σοφία Ασκητόγλου από την πόλη και έζησαν πλέον στη Θεσσαλονίκη αποκτώντας δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Χαρίκλια. Η Χαρίκλια μετέπειτα υπέστη στην Κωνσταντινούπολη όπου παντρεύτηκε και ζει. Ο Γιώργος Απτόσογλου έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας ως γενικός εισαγωγέας των ρούχων Μπέρμπερι, αλλά και ως έμπορος αγγλικών κασμιριών. Σήμερα συνεχίζει τη ζωή του προσφέροντας στην κοινωνία ως πρόεδρος του πρωτύπου οίκου Ευγυρίας Βασιλιάδα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί κυρίως από Καπαδόκες. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα την κατανόηση των χιλιάδων Καπαδοκίας Ρωμιών της πόλης που δεν θα αναφέρω παρακάτω, μα όπως καταλαβαίνετε όλοι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ένα επιστημονικό συνέδριο, οπότε θα σας παρουσιάσω μόνο, όχι επιλεκτικά, μα τυχαία ορισμένα από τα ονόματα των Καπαδοκών της πόλης σήμερα. Ο Μητροπολίτης Δέρκων, Απόστολος Δανιηλίδης, κατάγεται από το Ιντζέσο. Ο Μητροπολίτης Πριγκυπονήσων, Ιάκωβος, από την Νεάπολη της Καπαδοκίας. Ο Μητροπολίτης Ικονίου, Φενερλής, Καπαδόκης. Άλλοι Καπαδόκες της πόλης σήμερα είναι που ορισμένα ονόματα μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Άκουσα είναι εδώ, ίσως είναι και εδώ μέσα, δεν ξέρω. Ο Κοσμάβουλο, ο Κοσμάς. Ο επιχειρηματίας Μπαϊράμογλου Στέφανος από το Εντζέσο. Ο Βασίλης Βασιλιάδης. Ο Ηλίας Αϊβάτογλου. Η Γεωργία Παριζιάνου Αρζουμάνογλου από την Κεσάρια. Ο Γιάννης Τζίτης από την Ήγκη. Ο Γιάννης Ιορδάνογλου από την Κεσάρια. Ο Πρόδρομος Φιλίππου από την Νεάπολη. Ο Απόστολος Δανιηλίδης από το Εντζέσο. Η Σεβαστία Αρζουμάνογλου από τη Μαλακοπή. Καθώς και ο Σταύρος Υψηλάντης και η Μαρίκα από Χαβάτζογλου και αυτή από τη Μαλακοπή. Ο διευθυντής της εφημερίδας Απογευματινή στην πόλη είναι ο Καπαδόκης Αδόσογλου. Η Σοφία Ταμπουξόγλου με τουριστικό γραφείο στην πόλη έχει καταγωγή από τη Μαλακοπή. Ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου Ντεμιρζόγλου Γιάννης έλεγε την καταγωγή του από την πλευρά της μητέρας του από το Εντζέσο της Καπαδοκίας.
ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ο Ζούνογλου Νίκος, που θα μιλήσει αύριο, είναι και αυτός Καπαδόκης και έχει καταγωγή από την Καρβάλη και τη Μουταλάσσα της Καπαδοκίας. Ο τουρκολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ορδάνογλου Αναστάσιος, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κατάγεται από την πλευρά του πατέρα του από το Εντζέσου και την πλευρά της μητέρας από τη Σινασό. Είναι παντρεμένο με την πολίτισσα Σεραφιμίδου Μαρία, με καταγωγή του πατέρα της από την Κερμίνα της Καπαδοκίας. Ο Κρουτσόγλου Νικόλαος, γιος του Κρουτσόγλου Κωνσταντίνου που αναφέραμε, εκείνο που έγραψε τα απομνημονεύματα στα τάγματα εξορίας που ήταν, και της Τενταφυλιάς, το γένος Νεμερζόγλου, έλεγε την καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του από την Καρβάλη και από την πλευρά της μητέρας του από τα Τίανα της Καπαδοκίας, από εκεί κατάγεται και Απολώνης ο Τιανέας, ο Καπαδόκας. Σπούδασε στο ζωγράφιο και εργαζόταν στην πόλη ο ίδιος η σύζυγός του έως το 1979, οπότε πήγαν στην Αθήνα όπου κέρδισαν. Σήμερα διαθέτει μια βιβλιοθήκη με δεκάδες χιλιάδες τόμους βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων. Ο διεθνολόγος, λέκτορας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας, ο Βενιαμίν ο Καρακοστάνο, που λέγεται Βενιαμίν, είναι εδώ μαζί μας, έχει την καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του από τη Μουταλάσσα. Ο παππούς του Βενιαμίν και η γιά του Θεανό ήταν έμποροι φασμάτων στην Καπαδοκία και το 1913 πήγαν στην πόλη όπου έγιναν μέρος των καπαδογικών κοινοτήτων της. Έμειναν στην περιοχή του Φαναρίου και ζούσαν από το εμπόριο υφασμάτων και μεταξιών. Το 1922 ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Ποϊράζογλου Γρηγόριος από τη Μαλακοπή μεταναστεύει στην Κωνσταντινούπολη. Τελειώνω. Είπαμε 25 λεπτά. 25, 15. Η ώρα είναι 6. Τι να κάνουμε, οι άλλοι καθυστερήσανε, εμείς καθυστερήσαμε. Να τα πάμε, αλλά άμα θέλει ο κόσμος θα συνεπίσω. Ευχαριστώ. Ο διευθυντής και ελέκτορας της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το είπαμε τον Βενιαμίν τον Καρακοστάνογλου, ο Ποϊράζογλου λοιπόν ο Γρηγόρης από τη Μαλακοπή μεταναστεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου γίνεται έμπορος ειδών Μπακαλικής. Είναι πολύ ταξιδεμένος και καθιέται πως ταξίδευσε με το Oriane Express την Ταχεία της Ανατολής, που ήταν το πρώτο διπυρωτικό τρένο της Ευρώπης. Παντρεύτηκε τη Μαρία από το χωριό του και η καρπή του γάμου του 5 παιδιά. Μακρίνα, Βικτωρία, η Ανδρομάχη, η Μεγαταλληνή και ο Αργύρης. Μετά το 1917 έφερε όλη την οικογένειά του στην πόλη όπου ζούσαν στο Μέγα Ρεύμα του Βοσπόρου. Ήταν ευκατάστατος με μετοχές στη Νέα Υόρκη, πέθανε το 1931. Παιδί της κόρης του Ανδρομάχης είναι ο έμπορος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Γκουβέρης. Γεια σου Γρηγόρη. Και εκεί στο... περιμένουμε και στο... στα γένεια. Ή το πρόγραμμα μας περιμένουν στα γένεια. 8 η ώρα έχουμε να κάνουμε και, το... και τη συζήτηση, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εάν μου πεις και πρέπει να πάμε... ότι εγώ καθυστερώ, κάνεις λάθος. Κατά και 20 ώρα πάνω από 4 δεν έχουμε. Είπαμε 25 με 30 λεπτά δεν μιλήσαμε. Όχι. Περίπου 15 με 20 λεπτά έχουμε μιλήσει δύο προηγούμενα μιλητέ. Καλά. Λοιπόν, το λέω γιατί εκεί στο Μέγα Ρέμα. Εκεί στο Μέγα Ρέμα υπάρχει ένας δρόμος κάθετο στον παραλιακό. Ο ίσιος δρόμος, όπως το λέγανε οι Ρωμοί του τόπου. Μια οδό στην πανιά πόρφα σπίτια στα οποία ανήκαν στους Καπαδόκες Τσερκέλογλου, Καραμάνογλου, Καπουσούζογλου, Κάρφογλου, Γιούφογλου, Ταουτσόγλου, Ανταπάλογλου, Κωνσταντζόγλου, Τσουπρατζόγλου κι άλλοι. Όταν τα παιδιά λέγανε τα κάλαντα, μας λέει ο Γρηγόρης, εκεί στο χωριό τους, όπως λέγανε το Μέγα Ρέμα, προτιμούσε να πηγαίνουν στα σπίτια των Καπαδοκών, γιατί εκείνοι έδιναν περισσότερα χρήματα. Να αναφέρω την πρόεδρο της Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών, την Δουρμάτζερ, την Δήμητρα που κατάγεται και αυτή από την Σύναστό της Καπαδοκίας. Ο Φράγκογλου, ο Κοσμάς, ο Σισμάνογλου, του Κεσάριο, ο Αβράμογλου, ο έμπορος Θεσσαλονίκης, φίλος Χατζηλεξιάδης Νίκος, είναι μαζί μας. Από το μακριχώρι της Κωνσταντινούπολης κατάγεται και αυτός από την Καρβάλη. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πρώτα θα πω, τελειώνω σε λίγο, σε δευτερόλεπτα. Φιλάνθρωποι Καπαδόκες και Καπαδόκησες δεν έπαψαν να υπάρχουν. Οι συγγραφέας και πρόξενος της Ακρής Λεβαντοστού στην Ελλάδα, Μέρο και Σωσίου, με φιλανθρωπικές δράσεις σε πολλές χώρες της Αττικής, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη από Καπαδόκες, γονείς και της Κεσάριας. Η Μέρο και Σωσίου είναι η Ελληνίδα σύμβολο στην Αφρική που φροντίζει πάρα πολλά παιδιά. Η δράση έχει επεκταθεί σε 12 χώρες της Αφρικής. Ως πρέσβερα καλής θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών, από το 2003 πραγματοποιεί παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το AIDS στην Αφρική. Κλείνοντας, θα ήθελα να φροντώ το σπουδαιότερο κατά μένα και σε μια πολύ μικρή ιστορία, την οποία την ακούσετε θα συγκινηθείτε όλοι. Στον ανάργυρο
Κατρατζή ή Ανάγερο Φαϊδαλή, δηλαδή ωφέλιμο όπως που το ονομάστηκε αργότερα. Λίγοι το ξέρετε. Μεγάλη προσφορά. Ήταν μεγαλέμπορα αστεροκομικό στην πόλη. Με καταγωγή από την Καρβάλα και Παδοκίες. Ο Ανάγερος Φαϊδαλής, σε αδελφότητα συναζιανζό στον καραβαλιατό της Ανεπόλεως, κάνοντας εμπόριο στα μέρη του Πόντου, αγαπητέ Κωνσταντίνε, συνάντησε ορισμένα από τα χαμένα παιδιά της ανταλλαγής των πληθυσμών. Παιδιά ελληνικών οικογενειών που ζούσαν παρατημένα στους δρόμους και έγιναν παραπέδια σε σπίτια Τούρκων. Πολλά είχαν εξυλανιστεί. Ήταν τόσο τραγικό να βλέπει τους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες του που έβαλε σκοπό τη ζωή του να σώσει όσους περισσότερους μπορούσε. Πράγματι με κίνδυνο τη ζωή του, διάθεση πολλών περιουσιακών στοιχείων, αναζητούσε, εντόπιζε, εξαγόραζε, έπαιρνε τα ορφανά Ρωμιόπουλα, τα πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, τα πρίκιζε, τα βάφτιζε και τα έστελνε στην Αθήνα. Εκεί με πολλούς τρόπους έβρισκε τους δικούς του και τους παρέδιδε. Κάπως έτσι φτάνουμε στον επίλογο της ανταλλαγής των πληθυσμών. Τελειώνω λέγοντας λίγα λόγια για την πολιτική κουζίνα για να φύγετε με όρεξη, κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική κουζίνα δημιουργήθηκε όταν λαοί με διαφορετικές διατροφικές παραδόσεις συναντήθηκαν στο σταυροδρόμι της πολυπολιτισμικής Κωνσταντινούπολης. Άφησαν τις εγωδίες και τις γεύσεις από τις κουζίνες τους να απολιαστούν μεταξύ τους και όλες μαζί αφομοιώθηκαν στην πολιτική κουζίνα. Βέβαια, σημαντικότατη σε αυτήν είναι και η εμπλουτισμένη με κατοικεύματα καπαδοκική κουζίνα. Με το παστούρμα, τα ορεκτικά, να θυμούν την πολιτική, τα πολιτικά τραπέζια. Αλήθεια, ποιος πολίτης και ποια πολίτησα δεν θα απολάβανε το ψιλοκομμένο παστούρμα Κεσαρίας, πίνοντας λίγο και λίγο ρακί από τα μέρη του. Και πόσοι ακούγοντας το κόνιαλι θα άντεχαν στον πειρασμό να αρπάξουν τα ξύλινα κουτάλια τους και να χορέψουν ένα ακόμα φορό των κουταλιών της Καπαδοκίας. Ευχαριστώ πολύ.